να του δώσετε ασυλία και ατιμωρησία για την ειδική διαχείριση τον καλύπτει ή πολύ λιγότερο νομίζετε ότι σας καλύπτει. Κάνετε λάθος. Και μιας και έχετε νομικούς στο επιτελείο σας, καλό είναι να τους συμβουλευτείτε. Εν σχέση με την νομιζόμενη αυτοαμνίστευσή σας. Τώρα, μιας και μιλάμε για τις τράπεζες και αφού πω ότι εσείς και μόνο εκτίθεστε από την τροπολογία για την ΕΡΙΤ, με την οποία προσπαθείτε να μετατρέψετε τον άνευ υποστάσεως φορέα που λέγεται Δέλτα Τάφ, αυτό το έκτρωμα, σε νέου τύπου υποστάσεως φορέα την ΕΡΙΤ, αφού επιτύχατε να προωθήσετε τον κύριο Μάναλη στην Attica Bank και τον απαλλάξατε από τις υποχρεώσεις του και διορίσατε άλλη ειδική εκαθαρίστρια, την πρώην συνεργάτηδα του κυρίου Καψή, αφού τα κάνατε όλα αυτά, πείτε μας λίγο και τι είναι αυτό που φέρνετε για τις τράπεζες για δεύτερη φορά. Κύριε Στουρνάρα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα ήμασταν όταν φέρατε την τροπολογία ντροπολογία. Είχε τότε τρία σκέλη, ήταν το Δεκέμβρη του 2013. Είχε τρία σκέλη, το ένα αφορούσε τις τριγωνικές συναλλαγές, το δεύτερο αφορούσε το ΤΑΙΠΕΔ και το τρίτο αφορούσε την μεταβίβαση καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών. Αναγκαστήκατε να την αποσύρετε. Και σήμερα την ξαναφέρνετε χωρίς εξηγήσεις, προσπαθώντας τελικά να συγκαλύψετε και να καλύψετε ευθύνες και κενά που υπάρχουν κατά τη μεταβίβαση των καταστημάτων. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Χρυσοδούλου. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ζητήσω ένα λεπτό για να μπορέσω να ολοκληρώσω τα επιχειρήματά μου σε σχέση με αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, αφού πρώτα πω ότι αυτό είναι το νομοσχέδιο επί του οποίου καλούμαστε να τοποθετηθούμε. Αυτό έτσι για να ξέρουν οι πολίτες και να έχουν εικόνα, γιατί δυσκολευόμαστε πολλές φορές να χωρέσουμε τα λόγια μας και την τοποθέτησή μας για 180 άρθρα που είναι όλες αυτές οι σελίδες σε 8 λεπτά. Λέω λοιπόν, κύριε Στουρνάρα, το εξής. Σας θυμίζω ότι έχετε προσωπική ευθύνη για την κατακρύμνηση της μετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ο κύριος Προβόπουλος έχει προσωπική ευθύνη για τη μεταβίβαση της αγροτικής με πλαστά ΦΕΚ, με ΦΕΚ στα οποία αποτυπώνεται ότι μέσα σε 2-3, σε λίγα δευτερόλεπτα, γίνονται όσα φέρονται να λαμβάνουν χώρα για 24 ώρα. Σας θυμίζω εν σχέση με τη Eurobank, γιατί είστε πια μια κυβερνητική μηχανή παραγωγής σκανδάλων. Σας θυμίζω ότι εν σχέση με τη Eurobank που τώρα ξεπουλιέται αντί πινακίου φακή συμμετοχή της, σας θυμίζω ότι είναι η ενεχόμενη τράπεζα, η EFG, είναι του ιδίου ομίλου, είναι η ενεχόμενη τράπεζα στη μεγαλύτερη κατάθεση στη λίστα Λαγκάρντ. Σε μισό λεπτό έχω ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε, σας, και σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Πρέπει όμως να ολοκληρώσετε, γιατί έχουμε σε μισό λεπτό αρχίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Σε μισό λεπτό έχω ολοκληρώσει και σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Κύριε Στουρνάρα, λειτουργείτε και εσείς και η κυβέρνησή σας καταδολιευτικά για το δημόσιο συμφέρον και για τα συμφέροντα των πολιτών. Η τροπολογία που έχετε φέρει για την μεταβίβαση των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών συνιστά ομή παρέμβαση σε εκκρεμείς υποθέσεις ομολογιούχων που εκκρεμούν ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων και συνιστά ταυτόχρονα ομή συγκάλυψη ευθυνών και δικών σας. Να μην διατηρείτε την αυταπάτη ότι για αυτά δεν θα ελεγχθείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Κουβέλης έχει ζητήσει το λόγο.